Σε καλησπέρα σας, στα 20 λεπτά μετά από τις 5, η Λίμπερο 107,4. Η Λίμπερο. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 σήμερα, Τρίτη 11 του Σεπτέμβρη. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στα μικρόφωνα. Τι έχεις? Σούπερ οθονάρα. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κάποιος λοιπόν ρώτησε, γι' αυτό δεν λέτε τίποτα, έτσι. Με όλα τα... Δεν λέτε τίποτα για τα δύο κομπιούτερ, άριστα, the internet, φωτοβολίδα και το ένα τέτοια. Υπήρχε από μόνο πριν. Γκρινιάζεται. Το ένα υπήρχε από πριν. Του. Το κομπιούτερ. Το κομπιούτερ ήταν αυτό που υπήρχε πριν. Anyway. Λοιπόν. Μια αναβάθμιση σε όλα στο Λίμπερο, αναβάθμιση παντού. Λοιπόν. Οθονάρα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλα τα νέα, θα τα βρούμε και τα μηνύματα, από το στρατόπεδο του Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κατά κύριο λόγο. Και στα δύο υπάρχει αγωνιστική δράση μέσα στα επόμενα 24 ώρα, για το ποδόσφαιρο βέβαια αργεί ακόμα κάποιες μέρες. Ποιο? Το παιχνίδι, το επόμενο της ομάδας, με το Λεβαδιακό τη Δευτέρα. Θα μιλήσουμε και για αυτό, σιγά σιγά ξεκινάει και η ομάδα να προετοιμάζει για το συγκεκριμένο μάτς. Ο μπασκετικός Άρης θα κάνει αύριο τα αποκαλυπτήριά του μπροστά στο κοινό του με το φιλικό που θα δώσει, με την Μπουγιουξεχήρ. Με την Μπουγιουξεχήρ. Με αυτή την τουρκική. Με αυτή την τουρκική. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αυτό το παιχνίδι. Θα δώσουμε και 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μην δώσω παραπάνω κιόλα. Α, μπράβο. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το αυριανό φιλικό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σα και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 εισιτήρια που θα δώσουμε λίγο πριν τις 7, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Χθες είχαμε προτροπές να μην ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μας είπε ότι αποτελεί ένα στολίδι για τη Θεσσαλονίκη το γήπεδο του ΠΑΟΚ και γι' αυτό χαρίζουμε τα πάντα όλα. Τι λες, φίλε Πέστονα? Διαπιστεύσεις, έχω στο όνομά του. Καλά έκανε και πλήρωσε γιατί δεν ρώτησε. Ήταν και εδώ κιόλας την Παρασκευή. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Έχω δύο συνεργάτες, ένας έχει πληρώσει εισιτήριο στον Ιγυνιακό και άλλος στην έκθεση χθες. Τι πράγματα είστε εσείς? Τι πιστοί πολίτες αυτής της πόλης, της χώρας, να τροφοδοτείτε την ελληνική οικονομία? Μάλιστα. Είδες τι γίνεται? Για δώσε λίγο μουσική, Δημήτρη, ένα λεπτάκι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι και νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μαζική παρουσία του κόσμου αύριο, να υπάρξει συμπαράσταση και προς αυτό το τμήμα. Το είχε ανάγκη το μπάσκετ του Άρη. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, αν κρίνουμε από τις κινήσεις τις μεταγραφικές, από την παρουσία εκεί του Βαγγέλη Αγγέλου, από το γεγονός ότι προσπαθούν οι άνθρωποι να συμμαζέψουν όσα ασημάζευτα άφησε το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς. Γενικότερα έχουμε θεματάκια τα οποία χρήζουν προσοχής, χρήζουν προβολής και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια στο επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ΚΑΕ Άρης έχουν ανάγκη την συνδρομή τη δική μας, πάνω απ' όλα βέβαια έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κόσμου του Άρη, και καλό είναι σε τέτοια παιχνίδια όπως το αυριανό ο κόσμος του Άρη να στέλνει το μήνυμα συμπαράστασης, το μήνυμα αφοσίωσης και το μήνυμα στήριξης του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Και το ότι υπάρχει φέτος η επιστροφή του ποδοσφαιρικού τμήματος στην Super League και είναι φυσιολογικό ο κόσμος να είναι ενθουσιασμένος και να ρίχνει μεγάλο βάρος εκεί, δεν σημαίνει ότι θα παραμελήσουμε και το μπάσκετ. Θα παραμελήσει ο κόσμος του Άρη το μπάσκετ και στην ΚΑΕ. Ελπίζουν αύριο, έστω και αν πρόκειται για ένα φιλικό, να έχει πάρα πολύ κόσμο στις κερκίδες του Παλέ, και φαντάζομαι με αυτό συμφωνεί και ο General Manager του μπασκετικού Άρη, ο κύριος Ντούλης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ντούλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Εσείς καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε την αυριανή έναρξη και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο έχει κάνει την αρχή του. Πλέον νομίζω ότι η αγωνία πάει στο να δούμε την εικόνα της ομάδας του μπάσκετ πλέον. Είναι μια ευχάριστη αγωνία αυτή, γιατί όλοι έχουμε την αισιοδοξία να δούμε κάτι καλό φέτος στο μπάσκετ. Εντάξει, αγωνιστικά τα λέγαμε με τον coach πριν από κάνα δύο εβδομάδες που τον φιλοξενήσαμε εδώ στο Λίμπερο. Οπότε νομίζω αυτός είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Νομίζω ότι
Έτσι, αν μπορούμε να σας χαρακτηρίσουμε ως σύνδεσμο με τη διοίκηση κτλ., υπάρχει μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ρόστερ είναι έτοιμο, είναι όλοι οι παίκτες εδώ, η ομάδα δεν έχει θέματα και ζητήματα άλλου είδους. Και αυτό που περιμένουμε πλέον είναι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Και να προσθέσω εγώ, κύριε Ντούλη, σε αυτό το οποίο λέει ο Χρήστανθος, ότι για τις επιλογές που γίνανε, ότι αξίζει να το σημειώσουμε και το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα μετά την εκπομπή, ότι ήταν οι πρώτες επιλογές του κοουτς Αγγέλου, αυτές οι οποίες έγιναν, και ήταν επιτυχία για τον Άρη που κατάφερε και έφερε τους παίχτες που ήταν πολύ ψηλά στη λίστα του προπονητή, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ήταν οι πρώτες μας επιλογές και οι παίχτες δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν την ομάδα μας φέτος. Και γενικότερα αυτό το οποίο διακρίνουμε και από αυτά που λέμε και εμείς και γράφονται και εδώ αλλά και στην Αθήνα είναι ότι ο Άρης κόντρα στα όποια προβλήματα μπορεί να έχει και στην προσπάθεια την οποία κάνει, η μπασκετική Ελλάδα αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο ρόστερ φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μηνύματα που παίρνουμε και εμείς είναι ότι έχουμε κάνει μια μικρή υπέρβαση στην ουσία αυτό το καλοκαίρι. Και από πλευράς οργάνωσης που αφορά ένα το κομμάτι και από το παιχτικό που ο κόλτς Πανταλούν θα στα είπε πιο αναλυτικά από μένα. Οι παίχτες κλείσαν γέρο σωστά όπως τα είπατε. Ήταν οι πρώτες μας επιλογές. Η ομάδα δουλεύει απερίσπαστη. Το κλίμα δηλαδή είναι ιδανικό για να παίξουν όλοι σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπάρχουν από αυτούς. Και με παίχτες που το θετικό είναι ότι επειδή έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν χρειάζονται και αυτό το διάστημα προσαρμογής που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Το να αλλάζεις ομάδα και να έρχεσαι στον Άρη έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι, εκτός αυτού. Μεγαλύτερες ναι. Το φαίνεται πώς θα διαχειριστούν οι παίχτες αυτό καταρχήν. Άμα το αποδεχτούν, να δουν πώς είναι με τον κόσμο του Άρη στο γήπεδο. Σίγουρα θα τους δώσει και διευθερά, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα βάρος. Ναι. Εμείς θέλουμε να ανταποκριθούν θετικά σε αυτό. Και φαντάζομαι ότι και αυτοί περιμένουν να αγωνιστούν έτσι αύριο μπροστά στον κόσμο. Είναι ένα φιλικό, αλλά είναι και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι το αυριανό. Δεν ξέρω αν λαμβάνετε και εσείς κάποια μηνύματα από τον κόσμο για τον αριθμό που αναμένουμε αύριο στο παλέ, γιατί είναι και καθημερινή κιόλας. Εντάξει. Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Ναι. Εμείς ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει την ομάδα, να τη δει. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας όλη τη χρονιά και καλό να ξεκινήσουμε από το μοναδικό μάτς που θα έχει ανοιχτό στην προετοιμασία η ομάδα. Φαντάζομαι όλοι έχουν την περιέργεια να δουν τι έχει γίνει φέτος. Γιατί εκεί που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα όπως θυμάστε το τελείωμα της πέρυσης χρονιάς, ξαφνικά η ομάδα έκανε μια στροφή 180 μοίρες και είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, δεδομένου των συνθηκών πάντα. Πάντα, εντάξει. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι θα έχουν την περιέργεια να δουν τι ακριβώς γίνεται εδώ. Ναι. Είναι αυτή... Γι' αυτό ορίσαμε γενική είσοδο 5 ευρώ, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ναι. Όλοι, όσο περισσότερο. Τώρα, λόγω ότι επειδή είναι και η έκθεση αυτές τις ημέρες, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει ο κόσμος όσον αφορά την προσέλευσή του στο γήπεδο για το αυριανό παιχνίδι, είναι και λίγο δύσκολες μέρες γενικότερα όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της έκθεσης. Αυτές, συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει κάποια εκδήλωση, ναι. Κάποια πορεία από ό,τι ξέρω ή κάποια ομιλία που να υπάρχει κίνδυνος, είναι εύκολη πρόβλημα. Σχετικά. Εντάξει, το παρκάρισμα όλοι το ξέρουμε ότι θα υπάρχει και ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα προς το γήπεδο θα μπουν από τις θύρες που είναι από την πλευρά της Εγνατίας. Θα λειτουργούν τέσσερα ταμεία. Οι θύρες θα είναι ανοιχτές. Εντάξει, μπορεί οποιοδήποτε να πάρει το παιδί του. Να αφήσει το γήπεδο το μάτς, θα κάνει μια βόλτα στην έκθεση μετά. Μπορεί να το συνδυάσει έτσι. Είναι και είναι πολύ καλό αυτό που αναφέρατε και πριν πρωτοβουλία αυτή να βάλετε γενική είσοδο 5 ευρώ. Μιας και εντάξει, μιλάμε και για ένα φιλικό παιχνίδι, είναι και δύσκολες εποχές. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αριανό να ανοίξει, να το πω έτσι, μια παρένθεση από το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει ακόμα μέρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι του, και να δει από κοντά αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται στον μπασκετικό Άρη. Μπορούμε να μιλήσουμε για στόχους? Για στόχους με εμένα δεν νομίζω. Να μιλήσουμε για στόχους marketing. Τι θέλετε να πιάσετε? Και αυτό παίζει το ρόλο. Για στόχους εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν μπούμε στην οκτάδα και θα κάνουμε μια καλή πορεία στο πλέον, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα που θα καταλήξει αυτός ο δρόμος δεν ξέρουμε. Θέλω να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για τον Άρη. Δεν ακούγεται καλά το οκτάδα, αλλά είναι το ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Εγώ το βάζω με βάση το περσινό δεδομένο. Ναι. Μείναμε εκτός. Αλλά πέρσι. Επομένως, βάλουμε ένα στόχο να μπούμε. Πέρσι, νομίζω ήταν η χειρότερη από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία του συλλόγου. Αλλά τέλος πάντων, μπορούμε να το συγκρίνουμε. Μια που πιάσαμε τα μάρκινγκ και τα λοιπά,
Στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γουλιέλμος, είπε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συζητήσεων με διάφορες εταιρείες και για τη φανέλα και του συλλόγου και για τον μπροστινό μέρος. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τον κόσμο, ναι, μεν από τη μία δεν τον ενδιαφέρει επί της ουσίας, αλλά από την άλλη τον ενδιαφέρει γιατί είμαστε σε μια χρονιά επιβίωσης για το σύλλογο. Είναι μια χρονιά που καλείται ο Άρης να πληρώνει την φετινή του ομάδα, να πληρώνει την περσινή ομάδα που την άφησε απλήρωτη η προηγούμενη διοικητική κατάσταση. Και αυτά που είχαν αφήσει οι προηγούμενοι των προηγούμενων που είχαν διακανονιστεί. Άρα είναι φυσιολογικό ο κόσμος να αγωνιά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σου μεταφέρω και πολλές λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Εμείς θέλουμε. Εγώ, ναι. Είναι ότι το όλο θέμα κινείται σε έναν πολύ καλό δρόμο και πιστεύω μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε αποδείξει για τα λόγια μας. Mm-hmm. Θα τελειώσει με την ΕΡΤ το τηλεοπτικό κομμάτι, όχι βέβαια μόνο για τον Άρη, δεν ξέρω τι πληροφορίες έχει. Γενικά νομίζω οι 11 ομάδες που ήταν και πέρσι στην κρατική τηλεόραση οδεύουν προς τα εκεί πάλι. Έχει την παρόμοια πληροφόρηση με αυτή που έχουμε εμείς. Δεν μπορώ να σου πω κάτι γι' αυτό, δεν έχει κάνει γι' αυτό. Ωραία. Από εκεί έπειτα, τα διαρκείας. Έπεσαν οι τιμές. Νομίζω αυτό είναι θετικό για τον κόσμο. Να σου πω εγώ ότι είναι ικανοποιητική προς ευχάριστη δεδομένων των συνθηκών, όπως είπατε, και την έκθεση, αν υπολογίσουμε και την, και την πορεία του ποδοσφαίρου. Είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλουμε να δει ο κόσμος στην ομάδα αύριο, να ενθουσιαστεί μαζί μας και να πάνε ακόμα καλύτερα τα διαρκεία. Είναι τα παιχνίδια, τα φιλικά, πάντα αν έχεις μια καλή παρουσία, τραβάνε ακόμα περισσότερο κόσμο. Μακάρι να υπάρχει αρκετός κόσμος. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αύριο με την έκθεση εκεί, υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα, πώς μπαίνεις, βγαίνεις. Γιατί νομίζω. Από την Εγνατία, η κατοικία που είναι πλευρά της Εγνατίας δεν έχει κάποιο εμπόδιο λόγω της έκθεσης. Περνάει ο κόσμος, κόβει το στήριο του, μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν τίθεται κάποιο ζήτημα εκεί. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα να ευχηθούμε ο κόσμος να είναι αύριο παρόν στο γήπεδο. Και μακάρι να πάει όλη η σεζόν καλά. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η παρουσία του κόσμου γενικότερα στα παιχνίδια του Άρη, είτε φιλικά είτε επίσημα. Έχουμε και Ευρώπη, δεν έχουμε και Ευρώπη στα κοντά. Ναι, 20 του μήνα είναι το εκτός έδρας, 22 είναι το εντός. Και μετά ανάλογα με το αποτέλεσμα υπάρχει συνέχεια. Τα διαρκείας από τότε ισχύουν? Από το ευρωπαϊκό? Ναι. Από το ευρωπαϊκό και πέρα, όχι στο φιλικό αύριο. Όχι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ναι. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ωραία. Εμείς θα δώσουμε και τώρα και 5 εισιτήρια που προσφέρει η ΚΑΕ Άρης για κάποιους φίλους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρίσκονται στο γήπεδο. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, ώστε 5 ακόμα φίλοι του Άρη να βρεθούν στο γήπεδο και να απολαύσουν την ομάδα. Και ποιος ξέρει, ίσως με αυτό το που θα δουν, να πάνε μετά για να πάρουν το διαρκείας τους. Δεν ξέρω, κάνετε δόσεις και τέτοια πράγματα έχουμε? Τράπεζες, αυτά. Έχει και δόσεις. Έχει, το πρόγραμμα είναι πολύ ευνοϊκό κόσμο. Επίσης, για τα μια και είπατε για τα δωρεάν εισιτήρια, ναι, τις προσκλήσεις που δίνει, θα το συνεχίσουμε και μέσα στη χρονιά. Είναι η σκέψη μας, ώστε να μπορέσει ο κόσμος, όσο πιο πολλοί κόσμος, να δει την ομάδα μας φέτος. Όντως, υπάρχει ανάγκη. Όντως, και τα 5 και τα 10 ευρώ λείπουν από κάποιες οικογένειες. Ναι. Και είναι θετικό αυτό που κάνετε. Και η ΚΑΕ Άρης και η ΠΑΕ Άρης κάνει κάτι ανάλογο. Υπάρχουν κάποια εισιτήρια που τα κληρώνουμε εμείς στα ραδιόφωνα. Νομίζω ότι είναι μια θετική ενέργεια και πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε αυτό, όπως είπατε και εσείς, γιατί πρέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα να έχει το γήπεδο. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε. Να σας ευχαριστήσω κατά καλέστε τηλέφωνο. Ήθελα επίσης, πέρα από προς εσάς, να καλέσω και εγώ με τη σειρά μου όλο τον κόσμο να έρθει αύριο να μας υποστηρίξει, να μας γνωρίσει όλα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, αυτά από τον General Manager του μπασκετικού Άρη, τον κύριο Ντούνε. General Manager, βεβαίως. Λοιπόν, και ο Άρης κινείται πλέον ο μπασκετικός σε ρυθμούς αποκαλυπτηρίων ενώπιση του αυριανού αγώνα. Τον οποίο φυσικά θα ακούσετε ζωντανά από το Λίμπερο Χρήστο Τσαλτίδη. Θα έχουμε ενημέρωση. Από το Παλέ. Σταμάζει Μωρίλης και Γιάννης Παραπονιάρης, θα είναι εκεί. Ξέρω εγώ. Θα είναι. Συνήθως πάνε. Φίλε, ρωτάω εσένα, εσύ είσαι ο διευθυντής, ρε φίλε, εδώ πέρα του. Θα πούμε, ρε φίλε. Εντάξει, θα έρθουν. Του All About Άρης. Γι' αυτό, λοιπόν. Το λέω για να αλλιεύσω το αν θα πάω εγώ, καταλαβαίνετε. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι περί την παρουσία μου αύριο στο Αλεξάνδρου. Λοιπόν, ξεφύγαμε και λίγο από τις 5.30, αλλά ήταν λόγω της συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Ντούλη. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και τον φάκελο του ποδοσφαίρου με μία ακόμα
προγραμματισμένη συνέντευξη που έχουμε, αν μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. 5 εισιτηριάκια έχουμε, κυρίες και κύριοι, για το παιχνίδι του Άρη αύριο κόντρα στην IBB. Και μάλιστα τα αποκαλυπτήρια αυτά του Άρη θα γίνουν παρουσία όλων των παικτών, καθώς ξεπέρασαν τα ζητηματάκια τους στα αγωνιστικά και οι υπόλοιποι αθλητές που είχαν το θεματάκι. Λοιπόν, μισό να το δω. Ωραία. Και ο Βεργίνης και ο Μαγκή κανονικά θα είναι στην αποστολή, στη δωδεκάδα της ομάδας για το αυριανό παιχνίδι που είναι στις 7 εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Nick Gallis Hall βεβαίως. Ακούσατε λίγο πριν το General Manager. Μα πολύ ωραία το λες. General λοιπόν, Manager. Το General Manager. Αφού αυτός είναι ο τίτλος του. Είναι λίγο περίεργος για είναι, δηλαδή, Ελλάδα. Είναι αντίστοιχος του Team Manager στο ποδόσφαιρο δηλαδή. Ναι. Γιώργος Κολτσίδας, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία κιόλας. Λοιπόν. Δηλαδή ο Γιώργος Κολτσίδας είναι general manager του ποδοσφαίρου. Όχι, δεν είναι general, είναι team manager βασικά. Yeah. Ναι, δεν είναι general και, manager. Και στον μπάσκετ είναι general. Δεν είναι αντίστοιχο τότε. Όχι. Άλλο general manager και άλλο team manager. Άλλο general, άλλο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Καλά, ρε φίλε. Ό,τι πεις εσύ. Πότε είναι η απολογία του Γιώργου Κολτσίδα, το δούμε. Πότε είναι η απολογία του Γιώργου Κολτσίδα. Θα το δούμε γι' αυτό. Τέλος, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί και εσείς ρωτάτε. Και, και εμείς απαντάμε. Και εμείς απαντάμε. Θα απαντήσουμε μέσω των ειδικών, γιατί από χθες υπάρχει αυτό το εντυπωσιακό, είναι η αλήθεια, μηχάνημα, το οποίο το είδα και εγώ από κοντά κιόλας σήμερα. Που βρέθηκα στο Βικελίδη. Μεγάλο, ρε φίλε. Εντάξει, μεγάλο. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο τώρα να επεξεργάζεται, να το πω έτσι. Ούτε θέλουμε να ξαναδούμε. Θέλουμε να έχει γίνει δουλειά στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γιαννάτος, ο υπεύθυνος εταιρείας που έχει αναλάβει την αλλαγή του χλωτάπτους ο Κλάνης Βικελίδης, είναι ο ειδικός και ξέρει και τις λεπτομέρειες. Κύριε Γιαννάτο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Θέλουμε να το ξαναδούμε ή να φύγει την Πέμπτη και να μην ξανάρθει. Κάθε προηγμένη τεχνολογία είναι όμορφο να τη βλέπουμε, να την θαυμάζουμε. Είναι δύσκολο να γίνονται τέτοια projects στην Ελλάδα σήμερα. Οπότε όσο περισσότερο υπάρχει, τόσο πιο όμορφο είναι να το παρατηρείς, να το επεξεργάζεις, να το θαυμάζεις. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμά μας σε εμάς θα είναι έτοιμο μέχρι μεθαύριο, οπότε από θέμα της αποτελεσματικότητας που θέλετε να ανακουφιστείτε, δηλαδή για τον αγωνιστικό χώρο, θα έχουμε τελειώσει. Γιατί αυτή ήταν και η ερώτηση με την οποία θα ξεκινούσε, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, ας πούμε, και θα σας το θέσω το ερώτημα, όπως μου το στείλει ένας φίλος πριν από λίγο. Λέει, θα πάμε στο γήπεδο και θα δούμε πάλι κομμάτια να βγαίνουνε. Ναι, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ερώτηση του φίλου, διότι όπως είμαστε σε μια προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει το καλοκαίρι. Είχαμε πει τότε ότι ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι προηγούνται δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η κατασκευή της υποδομής, η εγκατάσταση του φυσικού χλωοτάπητα και το δεύτερο στάδιο του υβριδικού χλωοτάπητα. Το πρώτο έπρεπε να γίνει με ένα υπόστρωμα αμμώδες που ήταν απαραίτητη τεχνική προδιαγραφή προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθεί η ΙΝΑ. Δηλαδή και η εταιρεία η οποία έρχεται για να μπορεί να εγκαταστήσει τον υβριδικό χλωοτάπητα με αυτό το μηχάνημα απαιτεί αυτές τις προδιαγραφές τις οποίες εμείς εφαρμόσαμε κατά το πρώτο στάδιο. Το αμμώδες υπόστρωμα δεν ήταν εύκολο να δέσει τον χλωοτάπητα, διότι καταλαβαίνετε κι εσείς εάν σπείρουμε ένα χορτάρι στην παραλία και αν το σπείρουμε στο χώμα του κήπου μας, θα δέσει πολύ πιο γρήγορα στο χώμα του κήπου μας. Δεν συμφωνείτε? Εννοείται. Το αμμώδες υπόστρωμα είναι πολύ πιο μαλακό στο πάτημα. Ήθελε λοιπόν αυτό κάποιο χρονικό διάστημα παραπάνω, που και γι' αυτό το λόγο επισπεύσαμε τις διαδικασίες. Βρήκαμε το χρονικό διάστημα που θέλαμε και ήταν αναγκαίο προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση της ΙΝΑΣ και γι' αυτό θα έχουμε στον επόμενο αγώνα το τελικό αποτέλεσμα. Χωρίς προβλήματα, φαντάζομαι. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν μπορεί να υπολογίσει κανένας, αλλά η δική σας εκτίμηση λέει χωρίς προβλήματα και απρόπτωτα να το πω. Χωρίς προβλήματα, αν θα είχαμε και μία εβδομάδα ακόμα θα ήταν το απόλυτα ιδανικό, αλλά όχι χωρίς προβλήματα. Νομίζω ότι το λάθος δεν είναι αυτό που περιγράφεται. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε για όσους μπορούν να το αντιληφθούν. Το λάθος είναι ότι είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι το γήπεδο
θα πάμε και θα το δούμε έτοιμο. Στο, όχι στο παιχνίδι με τη Λάρισα, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ναι, τον Ιούλιο. Ναι, ναι, όταν λοιπόν ναι, στον κόσμο λες ότι 25 Ιουλίου με την ΑΕΚ θα είναι έτοιμο το, το γήπεδο και έρχεται ένα μήνα μετά και βλέπει ότι πάλι δεν είναι έτοιμο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ανησυχία γενικότερη. Όλοι οι υπόλοιποι ξέραμε ότι θα γίνει μια τέτοια διαδικασία. Απλά προφανώς και δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τις γνώσεις για το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του να μπει αυτού του είδους ο σθετικός πλωτάπητας σε συνδυασμό με τον φυσικό. Που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το χρησιμοποιούν πλέον και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες στα γήπεδά τους. Δηλαδή, αυτή είναι η τεχνολογία πλέον που χρησιμοποιείται. Δεν πάνε εντελώς 100% φυσικός ή 100% πλαστικό. Ναι, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται πλέον κατά κόρον στα μεγάλα κλαμπ, διότι είναι απόλυτα αναγκαίο πλέον και για τους ποδοσφαιριστές το μεγάλο budget, διότι προστατεύει πλέον το ποδοσφαιριστή. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή για το χλωτάπητα και για την πάροδο του χρόνου και για το αν θα χρειάζεται η ομάδα να τον αλλάξει του χρόνου ή του παραχρόνου, αλλά έχει τις μετρήσεις το προϊόν αυτό που δίνει την απόλυτη ασφάλεια στον ποδοσφαιριστή, τόσο στην απορρόφηση από τα άλματα, την απορρόφηση από την δύναμη που δημιουργείται από την αλλαγή κατεύθυνση του ποδοσφαιριστή και πολλά άλλα τώρα που είναι απολύτως τεχνικά για να τα αναλύσουμε. Πάντως δεν είναι τυχαίο, ακόμα και στο τελευταίο Μουντιάλ, που η FIFA κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά είχε επιβάλει τα περισσότερα γήπεδα να είναι υβριδικά. Ναι, όντως. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Και το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο Μουντιάλ, στο επόμενο Ευρωπαϊκό. Πλέον όλα τα γήπεδα κρίνονται με το τι τεχνολογία έχει και ο χλωοτάπητας. Αυτό μέσα στη σεζόν απαιτεί κάποια έτσι, καλά η περιποίηση, να το χαρακτηρίσω ότι η περιποίηση και οι εργασίες θα γίνονται ώστε να προσέχει ο Άρης το χορτάρι, θα γίνονται αυτά μέσα στη σεζόν, εντάξει. Θα γίνει κάτι εξτρά ακόμα μέσα στην χρονιά ή θα, μετά από αυτό το οποίο γίνεται τώρα με την προσθήκη της συνθετικής ίνας, τελειώσαμε και από το χρόνο το καλοκαίρι. Του χρόνου το καλοκαίρι λοιπόν γίνεται μια εξειδικευμένη συντήρηση. Απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για να γίνει η ανόρθωση της ίνας και να προστατευτεί η ίνα για να διατηρείται για πολλά χρόνια. Και καθ' όλη τη χρονιά βέβαια η συντήρηση που απαιτείται είναι η πλέον είναι τέτοια που να μην γίνει ζημιά στην ίνα. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα κουρευτικά με απόλυτη ακρίβεια στη ρύθμιση του ύψους κοπής του χλωοτάπητα, να προστατεύεται το αποστραγγιστικό του γηπέδου με μηχανήματα τα οποία δημιουργούν αερισμό. Δεν είναι μία απλή συντήρηση, είναι μία εξειδικευμένη συντήρηση την οποία θα την παρέχουμε στην ομάδα, στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Γεννάτο, φαντάζομαι ότι μετά από αυτή την επένδυση και μετά και από τις τελευταίες εργασίες που γίνανε το χειμώνα και σε παιχνίδια με κακές καιρικές συνθήκες, ο χλωτάδος του Βικελίδης νομίζω θα διαφέρει από τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα. Είτε με έχουμε έντονη βροχή είτε οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Θα είναι ένας χλωτάπητας που δεν θα πονοκεφαλιάζει η ομάδα από τι καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε το Σαββατοκύριακο. Και ταυτόχρονα και η ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, η οποία είναι μια τεχνική ομάδα και η οποία θέλει έναν πολύ καλό αγωνιστικό χώρο για να αναπτύσσει τις αρετές, να το πούμε έτσι. Εδώ ένας φίλος μας μιλάει για την εικόνα του Καραϊσκάκης, ότι είναι κακή κτλ. Με το Καραϊσκάκης έγινε πριν 4 χρόνια, νομίζω, ο χλωτάπητας, ή πριν 3 χρόνια. Η εικόνα του Καραϊσκάκη οφείλεται στο ότι υπάρχουν το μικροκλίμα, να το πω έτσι, στο Καραϊσκάκη είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα γήπεδα. Είναι ένα μικροκλίμα που δημιουργείται από το ότι είναι ένα γήπεδο κλειστό, χωρίς να υπάρχει αερισμός. Με αποτέλεσμα η ποικιλία η οποία αναπτύσσεται και είναι ψυχρόφυγη,
έτσι κοινώς λέγεται, να έχει κάποια θέματα το καλοκαίρι από μύκητες. Όμως κατά τη διάρκεια της χρονιάς μέσα στο χειμώνα αυτό το πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Η ποικιλία η οποία υπάρχει στο Καραϊσκάκι είναι μια ψηλόφυγη ποικιλία, η οποία είναι πράσινη χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ οι θερμόφιλες ποικιλίες είναι πράσινες μόνο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η διαφορά και πολλά γήπεδα τις έχουν στην Ελλάδα, διότι είναι δύσκολο να τις συντηρήσουν το καλοκαίρι. Όμως επειδή είναι ψηλόφυγη και επειδή είναι κάτι που αγαπάνε οι ποδοσφαιριστές και ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι, υπάρχει, αλλά δημιουργείται ένα πρόβλημα το καλοκαίρι, το οποίο με τις καιρικές συνθήκες που υπήρχαν φέτος, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι ήταν μια διαφορετική Ελλάδα πέρσι. Ήταν σαν να λέμε μια άλλη χώρα. Μέσα στον Ιούλιο δηλαδή είχαμε 500 χιλιοστά βροχόπτωση, που την αντίστοιχη περίοδο του Ιουλίου πέρσι είχαμε 100 χιλιοστά. Είναι μια τεράστια αλλαγή γεωπονικά. Εσείς μας δεν μοιάζει, μια... ναι, μια καταιγίδα. Ναι, όχι, το λέω διότι επηρέασε όλα τα γήπεδα, σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο το Καραϊσκάκι και πολλά άλλα γήπεδα. Δημιουργεί προβλήματα. Αλλά αυτά όλα θα λυθούν από το Σεπτέμβριο και μετά, που οι θερμοκρασίες επανέρχονται απλά στα κανονικά επίπεδα για τον χλωροτάπητα, έτσι. Διότι 40 βαθμοί και 45 δεν είναι κανονικά επίπεδα για τον χλωροτάπητα. Απλά, κύριε Γεννάτο, ο κόσμος βλέπει απλά ένα χορτάρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν αντιλαμβάνεται, όπως και εμείς με τη δική σας βοήθεια το αντιλαμβανόμαστε, τη λεπτομέρεια που υπάρχει πίσω από τη διαδικασία της τοποθέτησης ενός χλωροτάπητα και τις παραμέτρους και τις καιρικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν το πώς, το αν θα δέσει ή το διάστημα που θα χρειαστεί για να δέσει. Είναι τεράστιες οι πολλές οι λεπτομέρειες που υπάρχουν και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο εξειδικευμένο είναι και αυτό το κομμάτι. Μπορεί να δείτε ότι ένα μεγάλο κλαμπ να κάνει μεταγραφή, ξέρω εγώ, το γεωπονικό team από μια άλλη μεγάλη ομάδα. Βέβαια. Έχει γίνει. Μεταγραφή, όπως λέμε οι ποδοσφαιριστές, να κάνουμε μεταγραφή ειδικά στην Αγγλία. Αυτό το γνωρίζω από τη Ρεάλ, πήραν από μεγάλη ομάδα της Αγγλίας το γεωπονικό team και τους πληρώνουν αυρά. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι αυτός το οποίο παίζει ο προϋπολογισμός της ομάδας, που είναι η περιουσία, να το πω έτσι. Έτσι. Αυτά τα μπαλώματα που βλέπουμε τώρα που υπάρχουν σε κάποια σημεία, θα φύγουν και αυτά, θα εξαφανιστούν ή θέλουν το χρόνο? Θα εξαφανιστούν μέσα σε το πολύ 10 μέρες, θα έχουν εξαφανιστεί και θα είναι ομοιόμορφο όλο το χρώμα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το μηχάνημα τώρα τι κάνει? Είναι... δένει το συνθετικό με το κανονικό, το χόρτο κτλ? Αυτό το μηχάνημα... Υπάρχει καταρχήν στην Ελλάδα κάτι τέτοιο? Όχι, δεν υπάρχει. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Η μεταφορική πλήρωση, μάλλον. Και δεν καμιά μεταγραφή. Αυτά... Κάνει μεταφορική για να έρθει. Είναι από συνεργαζόμενη εταιρεία που συνεργαζόμαστε αποκλειστικά στην Ελλάδα. Υπάρχουν, αν ξέρω καλά, 3 με 4 μηχανήματα τέτοια σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο μηχάνημα, αυτόματο, που δουλεύει επί 24 ώρου βάσεως, αλλάζουν απλά βάρδιες η μηχανική της εταιρείας, εγκαθιστά την ίνα σε αποστάσεις των 2 εκατοστών, σε βάθος 18 εκατοστά μέσα στο υπόστρωμα, και 2 εκατοστά επάνω από το υπόστρωμα. Δηλαδή ο χλωροτάπητας κουρεύεται μεταξύ 2,5 και 3 εκατοστά. Στα 2 εκατοστά είναι η συνθετική ίνα, η οποία δεν αγγίζεται ποτέ από το χλωροκοπτικό μηχάνημα. Ναι. Πείτε μου κάτι, αυτό μετά δεν θέλει όμως και μια εξειδικευμένη συντήρηση? Αυτό που σας είπα πρωτίστως είναι ότι οπωσδήποτε απαιτεί εξειδικευμένη συντήρηση. Δηλαδή τα μηχανήματα κοπής του χλωροτάπητα είναι τέτοια που έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια στη ρύθμισή τους, για να μην ξεφεύγει χίλιοστό και να μην πειράξει με την ίνα. Διότι αν
κοπεί κατά λάθος ή να γίνεται ζημιά στο όλο προϊόν. Ναι. Άρα παίρνουμε και καινούριο πώς λέγονται. Βέβαια, αυτό. Βέβαια. Όλα αυτά τα μηχανήματα είναι... Άρα δύο μεταγραφές έχει πληρώσει ο πρόεδρος μάλλον. Μία για το χόρτο και μία για να το... μπορούμε να το πούμε και έτσι ακριβώς. Όχι και να το αντιλαμβάνει. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, ναι, την σημασία και πόσα χρήματα απαιτούν. Λέει, ένα χόρτο βάλανε, μωρέ, τώρα. Είναι σαν να λέει, πώς βάζω τον καζόν στην αυλή μου, που πάω και πετάω το σπόρο μόνος μου και ο πεθερός μου το σκάβει και έχουμε καζόν στο σπίτι. Πολύ ωραία. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ πάνω στο χορτάρι. Όχι μόνο του Άρη, οποιασδήποτε ομάδας. Αύριο μεθαύριο θα θέλουμε να παίξουμε στην Ευρώπη. Εντάξει, είναι μια επένδυση που πρέπει να αξιολογηθεί και αναλόγως, και νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε απρόπτα ούτε στο μάτς με το Λεβαδιακό ούτε από εδώ. Και είναι και μια επένδυση, κύριε Γεννάτο, διορθώστε με κάνω λάθος, η οποία φτάνει νομίζω το μισό εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Ωραία. Ναι, ακριβώς. Για να αντιλαμβάνεται λίγο και ο κόσμος και τα χρήματα που διατίθεται από τη διοίκηση εκτός του αγωνιστικού, έτσι, γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα και εκτός του αγωνιστικού. Γίνανε και μεταγραφές, οπότε δεν κρινιάζει ο κόσμος. Ναι, γίνανε και μεταγραφές, αλλά έχει γίνει μεγάλη επένδυση και εκτός του γηπέδου. Εντός, ναι, αλλά εκτός, γιατί είναι εκτός του αγωνιστικού. Άρα με Λεβαδιακό θα μας το καίει. Ακριβώς. Ωραία. Όλα καλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεννάτο, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μισό εκατομμυριάκι, Μισό εκατομμύριο, φίλε. Έπαιρνε έναν μαυράκι και άλλον μισό μαυράκι. Καλά. Έπαιρνα δηλαδή 1,5 μαυράκι. Είναι φυσιολογικό ο κόσμος. Είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο έθεσες εσύ, ας πούμε. Και έτσι το έβλεπα και εγώ στην αρχή. Ότι πώς βάζω έναν γκαζόν στο σπίτι στην αυλή, ας πούμε, και πέρα στην Περαία. Έτσι θα βάλουμε και ένα γκαζόν στο Βικελίδη για να κυλάει μπάλα. Δεν είναι έτσι. Έχει πολύ λεπτομέρεια το πράγμα. Και μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως από τον καιρό. Το είχε πει ο κύριος Γεννάτος πάλι στο Λίμπερο, που τον είχαμε φιλοξενήσει στο καλοκαίρι, ότι ο καιρός παίζει και αυτό το ρόλο του. Και έπαιξε το ρόλο του ανασταλτικά φέτος στην τοποθέτηση του Χλωτάπη. Αλλά εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το είπα στον κύριο Γεννάτο και το αποδέχτηκε. Φέτος είναι το εξής. Φέτος δεν έπρεπε να κλείσει το φιλικό σου να γίνει στο Χαριλάου. Ναι. Γιατί φαίνεται ο άνθρωπος το ήξερε. Είχε... Τώρα δεν ξέρω αν είπανε, πάμε να το παίξουμε και θα δούμε. Αυτό το οποίο είχε πει το καλοκαίρι. Είχε πει, θα είναι έτοιμο. Που τον είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα από αυτά που μας λέει ότι και ο ίδιος περίμενε δεν θα είναι απόλυτα έτοιμο. Είχε πει πριν το ματς με την ΑΕΚ ότι θα έχει τοποθετηθεί, αλλά δεν θα είναι έτοιμος 100%. Ναι. Αλλά δεν περιμέναν αυτή την κατάσταση να ξεκολλάνε κομμάτια δηλαδή. Ναι. Αυτό. Πώς να μην ξεκολλάνε, αφού σου το εξήγησε ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά... Όταν σου λέει ότι η υποδομή είναι η άμμος που πρέπει να κολλήσει το συνθετικό και όχι κανονικό σχλωτάπι, κανονικό χώμα για το. Ναι. Για να φυτρώσει το χορτάρι, να σου το πω απλά, φυσιολογικό είναι να ξεκολλάνε τα κομμάτια. Αν τοποθετήσεις τέτοιο χλωτάπιτα, το πιο πιθανό είναι μέσα στο χειμώνα να σου βγάλει προβλήματα, να αρχίσει να λασπαδιάζει. Τι να κάνει? Να λασπαδιάζει. Αυτό είναι από το ρήμα λασπαδιάζω, λασπαδιό. Περιώτικα είναι αυτά, κατάλαβες. Ενώ με τον υβριδικό χλωτάπιτα και με την άμμο την ειδική που έχει τοποθετηθεί, δεν θα έχει τέτοιο θέμα. Έτσι και έχεις, Παπαδόπουλο. Έτσι και έχεις θέμα. Θα σε κυνηγάω γύρω-γύρω από το Βικελίδη. Πώς βγήκε άλλος εσύ κατηγορούσε? Να βγει άλλος τώρα το χειμώνα κατηγορία εμένα. Και εσύ μας έλεγες ότι δεν θα έκανε λάσπη. Καλά, και τελικά εμένα με κατηγορούσε ο άλλος ότι γάβου δεν είπα για τον Πάο. Γιατί ο άλλος με το 12, που μέχρι και οι Παοξίδες συμφωνίζουν, για εμείς δεν θα τα πούμε αυτά. Τέλος πάντων, ας μην πάω πάλι σε αυτό το θέμα. Τα είπα έτσι κι αλλιώς και τα έγραψα. Στα 5 λεπτά και μετά από τις 6. Πάμε στο δεύτερο. 5 εισιτήρια. Δίνουμε 5 εισιτήρια, βεβαίως, δωρεάν. Κουτρόπουλος. Λοιπόν, για το αυριανό φιλικό του Άρη, στο Παλέ, γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια που δίνει ο Χρήστος πριν τις 7. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 15 λεπτά μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα, All About Aris On Air, Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. 5 εισιτήρια δίνουμε για το αυριανό φιλικό του Άρη στο Αλεξάνδριο στις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος εκπομπής. Στα αγωνιστικά νέα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Έχει ακόμα μέρες, δόξα το θέμα του Πάκο Ερέρα, για να προετοιμαστεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος δεν διαφέρει πολύ
Νομίζω από αυτόν που αντιμετώπισε η ομάδα τη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή την Λάρισα. Ένας Λεβαδιακός που κι αυτός είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα στα μετόπισθεν και ψάχνει να χτυπήσει στην αντεπίθεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Με καλές επιθετικές μονάδες όπως είναι ο Μαρκόφσκι και ο Σουμπίνιο, έμπειροι ποδοσφαιριστές, αμφότεροι, και νομίζω ότι το βάρος του Άρης θα το ρίξει στον Μαρκόφσκι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει για το scouting report που έχει κάνει η ομάδα στο πλαίσιο της ανάλυσης του αντιπάλου και της προετοιμασίας της ομάδας μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Άρης από αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, που τουλάχιστον μέχρι στιγμής είχε πολλή δουλειά για τους ποδοσφαιριστές, κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα, με προπονήσεις υψηλής έντασης και μεγαλύτερης διάρκειας από το συνηθισμένο, δηλαδή και προπονήσεις που ξεφεύγανε τη μία ώρα και ένα τέταρτο και φτάνανε μέχρι το δύο ώρο. Κάτι τέτοιο έγινε και χθες με τους ποδοσφαιριστές που προπονήθηκαν σήμερα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, βέβαια, σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ερέρα, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα έριξε το βάρος στην πολύ στο κομμάτι της δύναμης, της φυσικής κατάστασης, όλα βέβαια πάντα με μπάλα. Αυτή την εβδομάδα θα μπει περισσότερο, νομίζω, στο τακτικό κομμάτι, ενώπιση και του αγώνα με τον Λεβαδιακό, και παράλληλα θα δουλέψει και σε κάποιες έτσι αδυναμίες που έχει παρουσιάσει η ομάδα, σε ένα-δύο πραγματάκια στο παιχνίδι της. Κάποια τα είδε και την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερο νομίζω όμως θα δει αυτή την εβδομάδα, από τη στιγμή που πιο ενεργό ρόλο έτσι θα έχει το τακτικό κομμάτι εν ώψη και το αγώνα με τον Λεβαδιακό. Εντάξει, η δεκάδα είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε, νομίζω. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε έτσι, με μεγαλύτερη σιγουριά προς Πέμπτη Παρασκευή. Δεν νομίζω βέβαια πάλι ο Ερέρα, όχι πάλι, δεν νομίζω να δείξει να ανοίξει τα χαρτιά του ούτε αυτή την εβδομάδα. Είναι μια τακτική που την ακολουθεί από το παιχνίδι με τη Λαμία και θα την μονιμοποιήσει μέσα στη σεζόν, να μην ανοίγει δηλαδή τα χαρτιά του στις προπονήσεις. Αλλά θα μιλήσουμε, αλλά βέβαια, θα μαθαίνουμε. Θα μιλήσουμε βέβαια για αυτό προς τα τέλη της εβδομάδας, αλλά έτσι σαν μια έτσι εκτίμηση, αν μπορούμε να κάνουμε από τώρα, είναι ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι εκεί που ίσως να υπάρξει κάποια αλλαγή, αλλά και γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, είναι στην αποστολή και στον πάγκο, που ίσως δούμε το Σιώπη στη 18άδα, και ανάλογα πώς θα κυλήσει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, να του δώσει και ο Ερέρα κάποια λεπτά συμμετοχής. Καλός παίκτης. Ποιος? Ο Σιώπης. Τι βλέπεις? Α, ναι, αγαπημένη εκπομπή. Αγαπημένη εκπομπή. Ξεκίνησε. Είναι πολύ καλύτερη η εκπομπή μου από πέρσι, να ξέρεις. Oh. Τζούλια Κόλια. Ρε φίλε, με τέτοιο όνομα. Μπράβο την Τζούλια. Το σήμα του Σκάι άλλαξε. Έλα. Μάλιστα. Μπράβο. Καλό για σεντερφόρη, Τζούλια. Δες εδώ. Και την Τζούλια. Φίλε, δεν γίνεται. Χαρά του Χρήσαν. Έχω και επέτειο γάμου σήμερα. Α, ναι! Πόσα χρόνια, φίλε? Γάμου. Ναι. Κοινής πορείας. Κοινής πορείας, άντε πάμε στην κοινή πορεία. Κοινή πορεία είναι 20 ετία. Πόρε. Γάμου στα 14 μπαίνουμε. Δεκατοστής. Πολλά είναι. Στα δικά μου μάτια, φίλε. Έχω παιδί 12 χρονών. Στη δική μου ηλικία τι είχες? 27, παντρεύτηκα μετά. 28, από... 28. Σε ένα 28. 28 είσαι? Τα κλείνω το Δεκέμβριο, εντάξει. Το Δεκέμβριο. Άρα εγώ παντρεύτηκα Σεπτέμβριο. Ναι. Τα είχα κλείσει 4 μήνες. Ναι. Άρα τον Απρίλιο του 19, ναι, τότε θα είναι τέτοιο, παντρεύομαι. Και εμείς? Τον Απρίλιο του 19, δηλαδή πρέπει να παντρευτείς. Εγώ? Ναι. Τι λένε? Γιατί? Και τον Απρίλιο του 21 να έχεις δύο παιδιά. Ένα παιδί. Όχι. Τι όχι? Όχι. Άσε, φίλε, προς και μην το έχεις νωρίτερα. Μέχρι τα... Τι χτυπάς ξύλο, παιδί, ζωή είναι, ρε. Ε? Ζωή είναι, τι χτυπάς ξύλο. Δεν θέλω κάτι τέτοιο τώρα. Άλλο δεν θέλω, δηλαδή. Άλλο χτυπάω ξύλο. Εντάξει, δηλαδή, άμα έρθει τώρα η Τζούλια εδώ και σου ζητήσει να κάνεις ένα αριανάκι, δεν θα το κάνεις? Όχι. Τι χάζος που είσαι. Όχι. Πες ναι και πάρε αντικούκου. Να γίνει η διαδικασία και να... Αου. Πώς θα κάνουμε όλη τη χρονιά του Σεπτέμβρη? Λοιπόν, είπες το, δηλαδή δεν είπε σχήμα, είπε ότι θα μπει ο Σιώπης στην αποστολή. Δεν είπα. Είπα ότι είναι ένα σενάριο το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Μαύρα, εγώ δεν το αποκλείω.
Ο Μαύραη, όπως μας ενημέρωσε σήμερα και ΠΑΕ, η νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι θα έρθει την Παρασκευή με Σαββατοκύριακο το αργότερο. Παρασκευή, πόσο του μηνός έχουμε? 10, 12. Κάτσε, περιμένει. Σήμερα έχουμε 11, 12, 14. Οι μεταγραφές πότε λήγουν? 14. Αν έρθει το Σαββατοκύριακο, δεν θα γίνει μεταγραφή. Αν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Έχει υπογράψει. Έχει υπογράψει χωρίς να περάσει από εργοματικά. Δεν τα έχει ανάγκη σκυλίν. 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 Πήγε στην Φραγκφούρτη ο ποδοσφαιριστής να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες. Ναι, τι, θα χαλάσει. Χαλάει. Όχι, δεν θα χαλάσει. Χαλάει του Μαύρα. Αλλά... αύριο. Ποιος θα το βάλει πρώτος. Αλλά... αλλά τι. Δεν τηρεί το πρωτόκολλο. Μέχρι τώρα ανακοίνωνε, γιατί το ανακοίνωνε τότε? Το ανακοίνωσε τόσο καλύπτε. Τώρα στην ΠΑΕ. Τι πράγμα. Να το ανακοινώσει. Μπορεί να το αφού δεν θα περάσει, δεν περιμένει να περάσει εργομετρικά. Δεν σου είπα, δεν το περιμένει. Μπορεί να έρθει την Παρασκευή, θα περάσει κατευθείαν. Πότε? Τσακ, μπαμ. Το πρωί να έρθει, να τα περάσει κατευθείαν. Τσακ, μπαμ. Αυτό δεν γίνεται βέβαια συνήθως. Το βράδυ και... αυτό δεν γίνεται συνήθως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Άρα λοιπόν θα μένουμε μέσα στις επόμενες μέρες και όχι αύριο τελικά. Τον Μερτζίμ Μαύρα, όχι δεν έπαιξε ούτε αυτού στον Μπάσα. Μήνα στον Μπάσα. Καλύτερα. Πιο ξεκούραστη. Η συγκεκριμένη. Ο Μπάσα πάντως αναμένεται. Το Μαυράδι, τον κανονικά. Μέχρι αύριο στην Θεσσαλονίκη. Για να μπει και αυτό στην προετοιμασία και να είναι έτοιμος και στη διάθεση του Πάκο Ερέρα για το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό του Άκη Μάντζιου. Ο οποίος Λεβαδιακός έρχεται με καλή ψυχολογία στο Βικελίδης μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχε επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0 την περασμένη εβδομάδα. Είναι ματάρα, φίλε, πολύ ωραίο. Ναι. Εγώ τότε και από κοντά σήμερα. Αυτό που έφτασε στην θύρα 3 μπροστά τώρα. Όχι, αυτό είναι... ήταν στην 1, δεν ήταν. Σήμερα που πήγα εγώ ήταν στην 7. Ήταν στην 7, όπως κάθεσε στα δημοσιογραφικά τα δεξιά. Πηγαίνει από τα 7 στη 2 ή πηγαίνει από την 1 στην 3. Δεν παρακολούθησε την πορεία τώρα, Χρήσανθε. Εντάξει. Έχει μια συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Που κινείται. Και αυτό που είπε ο κύριος Αγιανάτσος ισχύει. Μέρα νύχτα δουλεύει. Σε φουλ ρυθμούς. Εσύ το βάλεις το θέμα αυτό. Αυτό. Όχι. 12 και 20. Όχι. Από τις 12 και 20 είναι αυτό. Ρίχνω εγώ τα πινελί και μετά. Στον αέρα. Τονίζουμε στο αλφα το τέτοιο. Τα κάνω, φίλε, το κινητό. Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται τα λάθη να τα βλέπω μόνο εγώ. Είναι κεκτημένη ταχύτητα, Χρήστα. Ναι, όχι, και κεκτημένη ταχύτητα κάνεις λάθος. Το ανεβάζεις. Και εγώ το έχω κάνει. Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα. Έγραφα προχθές ένας, μου το διόρθωσε. Έγραφα αντί να γράψω Μαυράη, έγραψα Μπάσα στο SDN. Εδώ άλλο στην ΕΠΟ, Χρήστα, το ξαναδιαβάζει και το διορθώνει. Έκανε λάθος το όνομα του Μουμίν τώρα, Χρήστα, άλλο στην ΕΠΟ. Εσένα σε πήραξε αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι αν μπω σε κάποια κείμενα που γράφουμε για το Μουμίν θα το έχουμε κάνει και εμείς το λάθος. Ο Κενάν Μπαργκάν βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Λάρισα. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Α, πάρα πολύ ωραία αυτή. Το παιδί. Ποια. Ποια. Τι έγινε. Τίποτα. Τι έγινε. Του μεταξύ λίγο ακριβά τα εισιτήρια τα είδα στην 7. Ναι. 35 ευρώ. Μια χαρά είναι τα μεμονωμένα. Να πάρεις διαρκείας. Πάρω διαρκείας. Ναι. Ούτε το κάνω. Εγώ δεν το χρειάζομαι. Για τον κόσμο το λέω, ρε φίλε, εντάξει. Επειδή στην 7 ήταν. Πόσο ήταν, 25 νομίζω ήταν. 50 έκανε. Ανέβηκε ένα δεκάρι. 50 έκανε επί Κούπερ. 50. 50, ε. Και 40 το φθηνότερο. Εντάξει. Αλλά χρόνια, ρε φίλε. Τότε η κρίση δεν είχε μπει τόσο πολύ στις ζωές μας. Αν και τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, άρα φτιάχνουμε τα πράγματα λογικά και πάμε προς το καλύτερο μέσα στα επόμενα χρόνια. Χάρη στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν. Αγωνιστικά δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε και αξίζει να αναφέρουμε. Εντάξει, οι επόμενες μέρες θα μας προσφέρουν πολλά περισσότερα και όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Δευτέρα. Το θετικό πάντως είναι ότι ο Ερέρα έχει όλους παίξει στη διάθεσή του και ο Μενέντες από χθες μπήκε. Ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό που είχε στο γόνατο. Απλά η μόνιμη κατάσταση με τον Μενέντεθ, όχι Μενέντεθ, Μενέντεθ, μου το σωστό, είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στον απαιτούμενο βαθμό. Ο Ισπανός μπακ και γι' αυτό και ο Γιώργος Βαλεριάνος συνεχίζει να έχει αυτό το προβάδισμα για την εντεκάδα και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Πάντως ο Ερέρα χαίρεται γιατί και έχει κάθε λόγο να χαίρεται γιατί έστω και κόντρα σε μια ομάδα όπως ο Αγροτικός Αστέρας Γάμα Εθνικής είδε ότι απέκτησε πλέον βάθος πάγκου και ότι οι περισσότεροι παίχτες είναι σε καλή κατάσταση.
Δεν είναι εκπληκτικό ότι ο Μπαργκάν έχει πάει στην ομάδα του Κούγια? Μιέτε. Δηλαδή, σε πόσο διάστημα πιστεύεις θα υπάρξει έργο? Ναι, πιθανό. Κάτι θα γίνει. Ο οποίος έδιωξε τον... Τεχνικό διευθυντή. Τον ξέσκησε. 23 χρονών. Μετά από ένα χρόνο νομίζω, γιατί ένα χρόνο πρόλαβε να καθίσει το παιδί. Πω, σου λέει τυχόνες ρε φίλε. Άσε, μεταγραφές κάποιο πρόβλημα. Ακόμα ένας πρώην παίκτης του RB στη Λάρισα μετά τον Κάσου. Ποιος? Μπαρκάν. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο το παιδί. Καλά να είναι και μακάρι στη Λάρισα να βρει και το μυαλό και για να το συνδυάσει μαζί, με το ταλέντο το οποίο διαθέτει. Τι? Ζόμαστε για την επόμενη μέρα του. Μακάρι για αυτό το παιδί, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό. Επί προσωπικού του το έφιασε, δηλαδή. Κακή δεν κατάμαρξη. Δεν θα σε κάνει. Γιατί, συγγνώμη, είναι κακία να μην ευχηθώ. Ε. Εντάξει, εγώ εύχομαι. Εντάξει, αυτό σου λέω. Okay. Φίλε, επί προσωπικού το έφιασε. Εύχομαι. Καλή καρδιά. Εντάξει, δεν έχω τίποτα με το παιδί. Ούτε είχα ποτέ. Ούτε εγώ. Ναι. Ούτε θα έχω ποτέ. Αλλά από εκεί έπειτα δεν ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που φεύγει ένα ποδοσφαιριστή από τον Άρη, να είναι καλά, υγιή, υγιέστατο. Και αυτός και η οικογένειά του, χαρούμενος κτλ. Αλλά δεν με νοιάζει τι κάνει από εκεί έπειτα, ρε φίλε. Εμένα με νοιάζει τι κάνει στον Άρη. Σίγουρα. Πάντως με αφορμή την αποχώρηση του Μπαργκάν. Ούτε έχω κολλητήλικια με παίκτες να φεύγουν από τον Άρη οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Δεν σου είπα ότι εγώ έχω. Είσαι κλασικό. Πολύ τόσο το παίκτο. Έτσι. Ποιο δίδυμο. Το διόρθωσα. Μπράβο. Μιας που άνοιξες τώρα και το θέμα. Πες. Εσύ τα έχεις 10 ευρώ. Εγώ θα 10 πω. Ευρώ. 10 ευρώ στα πέταλα. 15 στη 2. 25 στην 9. 35 στην 7. 70 στα VIP. Μόνο. Έτσι. 100 έχεις στα VIP. Με Κούπερ. 7 ευρώ το παιδικό στις θύρες 1 και 3. 7. Όχι, εδώ πώς έγινε. 5. Να. 10 ευρώ στη θύρα 2. Mm-hmm. 20 ευρώ στην 9. 20. 25 στην 7, 50 στα VIP. Το παιδικό εισιτήριο από ποια ηλικία το πληρώνεις? Από 10, 11, 12. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο. Δηλαδή αυτός που ο γιος μου πληρώνει που είναι 5,5 χρονών. Δεν ξέρω, φίλε. Όχι είναι η σωστή απάντηση αφού αφορά το γιο μου. Λοιπόν, όχι, όχι. Έτσι, μπράβο. Όχι. Λοιπόν... Χριστάκης, ναι. Χριστάκης θα πληρώσει, φίλε. Εντάξει. Τα δημοσιογραφικά πληρώνει. Χριστάκης. Θα τον κάνω τεχνικό. Λοιπόν. Πόσο χρόνο είναι τώρα? 5,5-6. Πρώτη δημοτικού. Σε 13 χρόνια θα κάνει βάρες όλα about Άρης αυτός. Σε 13. Ναι. Πώς χημικά είναι νωρίτερα. Κατάλαβε. Πολύ ωραία. Αυτή η διαφήμιση εδώ. Πολύ ωραία. Χαιρετίζω να σου φίλο τον Γιώργο που έστειλε φωτογραφία και το διαρκεία στο οποίο βλέπω πήρε. Προμηθεύτηκε. Στη θύρα 2, εκεί πέρα με όλους τους προπονητές. Μάλιστα. Μια χαρά, Γιώργο. Εκεί πέρα. Θα σας τρώει Ιούλιος βέβαια λίγο στη 2, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά. Ο φίλος ο Γιώργος. Φίλος εκπομπής. Πήρε, μου έστειλε και φωτογραφία. Μπράβο. Μόλις βγήκε από την μπουτίκ, πήρε το διαρκείας του κι αυτός. Για όσους ενδιαφέρουν να πάρουν διαρκείας, το είπαμε και χθες, μέχρι την επόμενη Δευτέρα είναι η προθεσμία που έχει δώσει ΠΑΕ. Καλά έκανε. Ναι. Τέλος μετά. Μετά τέλος. Και φαντάζομαι ότι με την έναρξη του δεύτερου γύρου, πριν το δεύτερο γύρο, θα βγει λογικά ένα πακέτο για τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Και αυτό είναι κάτι που. Δεν έβγαλε. Θα... Ναι, φέτος σούπερ λίγο μέσα. Εντάξει. Τι έγινε. Εντάξει. Στο δεύτερο γύρο δεν ίσχυε τα ντέρμπι. Ναι, γιατί τώρα στο πρώτο γύρο έχεις ΠΑΟΚ, έχεις Ολυμπιακό, έχεις Παναθηναϊκό, στο δεύτερο γύρο έχεις μόνο την ΑΕΚ. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Κάτσε να πάω να μπλοκάρω κάτι διαφημίσεις που βγαίνουν από άλλες ομάδες από την Google, γιατί μου στέλνει ένας φίλος να του πω ότι παιδιά δεν ελέγχουμε την Google ακόμα. Είμαστε κοντά στο να την ελέγξουμε, την Google και τις διαφημίσεις που βγάζει στα site, αλλά για να μπλοκάρω μια διαφήμιση, κάποτε είχε βγάλει τα διαρκές του ΠΑΟΚ. Έτσι. Πρέπει να την βγάλουν πρώτα. Μόλις βγει, τότε μπορώ να την μπλοκάρω. Πριν, δεν μπορώ να μπω στο σύστημα της Google να την μπλοκάρω. Όταν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι γενικότερα το About Άρης θα πάρει μια ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Εν τω μεταξύ, επειδή έτυχε να πάω σήμερα στο Βικελίδης, ναι, για λίγη ώρα, είναι εντελώς σε φάση ολικής ανανέωσης, ανακαίνησης, ανοικοδόμησης. Δηλαδή, γίνονταν έργα στο καφέ, όπου έχουν ξυλωθεί τα πάντα, τα πατώματα, όλα, οι τείχοι κτλ. Στο γήπεδο με το μηχάνημα το οποίο προσθέτει την συνθετική ίνα. Πάνω στο δεύτερο όροφο, οι εργασίες που γίνονται στις σουίτες, στους χώρους υγιεινής. Ναι. Γίνονται πολλά πράγματα. Το καφέ θα είναι κλειστό τη Δευτέρα. Το καφέ δεν θα είναι έτοιμο το Λεβαδιακό. Το καφέ θα είναι έτοιμο προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, επειδή έτυχε να συναντήσουμε και τον Γιώργο τον Λαζαρέτη χθες στο παιχνίδι της ΚΑΒΑ 17. Ναι.
Το παρακολούθησε ο κύριος Λαρέτζο. Εντάξει. Και αυτός, ναι, αυτός πικράθηκε. Και... Είναι πρώτο μάτς και δεν έχω καμία εικόνα. Μου ήρθαν διάφορα μηνύματα. Ναι. Εγώ παρέθεσα. Τα μηνύματα που μου ήρθαν, ναι, έχουν να κάνουν με την επιλογή προπονητή. Ναι. Με τους ποδοσφαιριστές που παίζουν. Με τους ποδοσφαιριστές. Από πού ήρθαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και ποιοι ποδοσφαιριστές έμειναν έξω. Επειδή συνήθως 9 στα 10 τέτοια μηνύματα είναι από τους γονείς που μένουν απ' έξω, θα διερευνήσω αυτά τα οποία μου έστειλαν και μετά θα πάρω θέση. Γιατί είδα αρκετούς να παίρνουν θέση, όχι είναι από τον ΠΑΟΚ, όχι είναι από εκεί, όχι τα παιδιά μας, τα γατιά μας, τα σκυλιά μας κτλ. Όσοι με ξέρετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στα θέματα των ακαδημιών δεν είμαι από αυτούς που θα προσεγγίσουν οι μπαμπάδες για να γράψουμε καλά λόγια για τα παιδιά τους. Και συχαίνω με όσους το κάνουν. Προσέξτε, όχι να μην γράψουμε καλά πράγματα για τα 10χρονα, 9χρονα, 11χρονα, 12χρονα παιδιά, τα οποία το κείμενο που θα γράψουμε και θα ανεβάσουμε και η φωτογραφία αποτελεί μία ψυχολογική ένεση για την καριέρα τους αύριο μεθαύριο. Μιλάω για αυτούς που όταν αρχίζει το παιδί και γίνεται 16, 17, 18, αρχίζει να έχει δηλαδή επαγγελματικές βλέψεις και τόρθε τον παπά από διάφορους απατεώνες μάνατζερ που σας λένε ότι αν γράψουμε ότι το παιδί είναι καλό, θα κάνει και καριέρα, θα τον πάρουνε. Να μην μπω στη διαδικασία που πληρώνετε χιλιάδες ευρώ κάποιοι και λέτε ο τάδε πήγε στο τάδε τουρνουά στη Γουαδελούπη και στο Μπένος Άιρες και τα λοιπά και προπονείται με την Μπόκα Τζούνιος και ο Άγιαξ βλέπει Παπαδόπουλο και τα λοιπά. Και αφού περάσουν οι 15 μέρες που τα πληρώνετε εσείς όλα, εμένα, και του μάνατζερ και τα λοιπά, ο Παπαδόπουλος γυρίζει πίσω και δεν παίζει ούτε στην ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Εγώ θα έπαιζα να πιο μικρός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και πραγματικά λυπάμαι τους γονείς και εύχομαι να μην φτάσω σε σημείο να το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Προφανώς και δεν θα το κάνω γιατί έχω γνώση. Που πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά γιατί ποντάρει ο απατεώνας στο όνειρό του γονέα και του παιδιού και τους παραμυθιάζουν με τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα. Τον δοκιμάζει ο Άγιαξ. Πληρωμενίδης ο μπαμπάς. Τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία του μάνατζερ. Τα πάντα όλα. Τέλος πάντων, θα επανέλθω. 5-0 όμως κύριε Παπαδόπουλε, δεν χωνεύεται. Κοίτα. Το 5-0 δείχνει ότι ο άλλος ήταν απόλυτα έτοιμος και εσύ ήσουν ακαφενείο. Το 0-5. Μιλάμε για 0-5. Κάπα, δεν μιλάμε για 1-0, 2-0, 3-5. Δεν πρόλαβε να κάνει την προετοιμασία που έπρεπε να κάνει. Σωστό. Και εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν πρόλαβε? Γιατί ξεκίνησαν αργά. Γιατί ξεκίνησαν αργά? Αυτό θα ρωτήσω του ανθρώπου. Εγώ να του ρωτήσω. Καλά, μα είπε δεν πρόλαβε να κάνει. Να σου πω γιατί. Κάτι. Άκουσε με λίγο. Απαράδεκτο. Άκουσε με λίγο. Είναι. Είστε στη Super League. Επειδή εγώ ήμουν... Είναι απαράδεκτο. Είστε στη Super League. Παίζει πρωτάθλημα Super League. Πάρ το τάλιρο τώρα. Άκουσε με λίγο. Που δεν πρόλαβε να κάνει προετοιμασία επαγγελματική ομάδα. Πάρ το τάλιρο και μην μιλάς. Υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Παντού, καμία διαφορά δυναμικότητας. Και επένδυσης. Εντάξει. Παραμύθια τούμπανα. Επένδυσης. Εγώ πάντως επειδή ήμουνα στο παιχνίδι. Μάζεψε, κάνε ένα δίκτυο ανθρώπων. Θέλει χρόνο αυτό, Χρυσάνθε. Φυσικά και θέλει χρόνο. Δεν μπορείς να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. 4 χρόνια βολοδέρνη στη Γάμα και τη Βήτα. Ψάξε, βρες και βλέπε παιδάκια. Στην Κατερίνη, στην Άουσα, στην παντού. Θέλει χρόνο. Απλά δεν ασχολείται κανένας. Οργάνωση. Καλά. Οργάνωση. Αυτά και λεφτά είναι. Θέλει. Και λεφτά, αυτό πήγα και να πω. Θέλει. Και λεφτά θέλει. Και ανθρώπους θέλει. Φυσικά. Αλλά πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία, φίλε. Δεν ασχολείται κανένας τώρα, έτσι. Α, ο Μπάσα, Μαυράη. Μπρουνο Γκάμα. Είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι αν των τμήματων. Αν ήταν τίποτα άλλο, θα η ΚΑΠΑ 19 χθες αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Λιβαδιακό. Ντροπή. Στο Λάκωμα. Αμάρε, Χρήστα, δεν έχει αφήσει άνθρωπο σε ησυχία δηλαδή. Αρχή είναι ακόμα. Αρχή είναι ακόμα. Αρχή είναι ακόμα. 1-1 έχω με τη Λάρισα και το Λιβαδιακό. Αρχή είναι ακόμα. Τι είναι αρχή ακόμα, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι αρχή. Γιατί είναι αρχή, ρε φίλε. Άρισε. Παντού πρέπει να είσαι δυνατό. Παντού, εννοείται. Τι εννοεί αρχή είναι θέλει ακόμα. Χρόνο. Θέλει χρόνο. Όλα θέλουν χρόνο. Γιατί τι θέλει χρόνο, έχει πολλά νέα παιδιά. Όλα θέλουν χρόνο. Να το ξέρεις αυτό. Το καλύτερο αυτό που πεις για την εμπειρία, να ξέρεις. Ποια εμπειρία? Ότι μας λείπει η εμπειρία. Από τέτοιο επίπεδο, ναι. Εντάξει. Οι άλλοι ήταν 30 χρόνια που παίζανε.
και αντιμετωπίζει ομάδες που είναι πιο δεμένες. Γιατί εσένα και οι δύο είναι πολύ καινούργιες ομάδες. Και ότι πάω, καινούργια είναι η ομάδα. Όλα τα παιδιά φέτος πήγανε. Αυτά τα παιδιά ανεβαίνουν μαζί. Ναι. Οι περισσότεροι τη ΚΑΠΑ και φτάνουν μέχρι την ΚΑΠΑ 15. Άρα εμείς δεν έχουμε ΚΑΠΑ 15. Εντάξει, εμείς είχαμε πολλά νέα παιδιά. ΚΑΠΑ 15 δεν είχαμε που ανεβήκανε μαζί. Που πήραν το πρωτάθλημα, το κύπελο πέρσι. Ανέβηκαν αυτά τα παιδιά. Αυτά ανέβηκαν. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κλήθηκαν και δεν. Ποια. Και, δεν, και δεν έδωσαν το παρόν. Ποιοι. Γιατί δεν μας τα λες αυτά, ρε φίλε, να τα μάθουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ποιοι κλήθηκαν. Τι εννοείς κλήθηκαν και δεν. Πάμε στο διάλειμμα. Και πού έδωσαν το παρόν. Κάτσε, περίμενε. Όχι, τώρα έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πού κλήθηκαν. Άμα κλήθηκαν παιδιά και δεν ήρθαν και πήγαν αλλού, φίλε. Δελτίο. Δεν έχουν δελτίο. Αυτά παιδιά έχουν. Ναι, κάποια έχουν. Ωραία, αυτό έχουν δελτίο. Πώς δεν έδωσαν το παρόν. Και πού πήγαν αυτά τα παιδιά που δεν έδωσαν. Είναι πιο σημαντικό τώρα. Τώρα είναι πιο σοβαρό αυτό που λες, που δεν το ήξερα εγώ. Ποια παιδιά έχουν. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, η ουσία είναι αυτή. Ποιο, πού να δώσουμε. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στην προσπάθεια την νέα που γίνεται στο τμήμα υποδομής. Όχι. Και έχοντας ένα. Άλλο θηδε δίνω. Να σου πω κάτι. Να περιμένεις κάποια παιχνίδια πρώτα και μετά να κρίνεις. Περίμενε. Δεν σου είπα ότι δεν ήταν. Να περιμένω κάποια παιχνίδια. Δεν άργησε η προετοιμασία να ξεκινήσει, μας είπες. Τεράστιο λάθος. Κάποια παιδιά κλήθηκαν να έρθουν και δεν ήρθαν. Έγκλημα. Το δίνεις χρήσα θα μεγαλύτερη διάσταση από όσοι χρειάζεται. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Το δίνεις μεγαλύτερη διάσταση από όσοι πρέπει αυτή τη στιγμή. Άκου να σου πω. Αυτή τη διάσταση και τα τέτοια, τα λάθη αυτά που, αυτό το λάθος που κάνεις τώρα, το έκανα όταν ήμουν πριν 20 χρόνια. Το ίδιο λάθος έκανα κι εγώ. Έδινα μικρότερη διάσταση, γι' αυτό έβγαινε ο Παναγιώτης, που, έβαζε, που το έβαζε από πάνω και τη σάλτσα με το ψέμα. Και έτρωγα τα μπινελίκια. Γι' αυτό για να μην τρως μπινελίκια, άσε να ξέρω εγώ ποια είναι η σωστή διάσταση. Άσε, φίλε. Άσε να ξέρω εγώ ποια είναι η σωστή διάσταση. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Παρά 20 είναι. Και γιατί να πάμε σε διάλειμμα. Και να μην ανοίξουμε γραμμές. Και να το πάρουμε σε ρί. Έχουμε, πάρουμε σε ρί. Έχουμε ώρα. 7 παρά 20. Έχεις χορηγό ώρας. Για 6.30. Τι. Πάτα το κουμπάκι. Χορηγό ώρας. Έχεις χορηγό ώρας. Ρίξτε το χορηγό ώρας, θα πω εγώ. Είναι ωραία. 7 παρά 20 ώρα. Μόνο το χορηγό ώρας. Και συνεχίζουμε με ανοιχτές γραμμές. Μας πεις γιατί πετάς τα ακουστικά. Θα αρχίσουν τα. Βάλε το χορηγό ώρας, Δημήτρη. Βάλε το χορηγό ώρας, Δημήτρη. 2:31:0. 2:87 και 3:8 ανοιχτές οι γραμμές. Μέχρι και τις 7 παρα 5. 7 παρα 4. Γιατί έχουμε και το break των 6.30 που χρωστάμε. 7 η ώρα θα κλείσω. Όχι. Έχει Γιώργο Ματζιούκη μετά. Με ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Για τους φίλους του Ηράκλη. Λοιπόν, έτσι είναι φίλε. Έτσι είναι. Στο πρόγραμμα του Λίμπερο, ποιος είναι από πάνω. Ο Νίκος Παδόπουλος λέει και από κάτω λέει το Τσαλτίδη. Δεν διάβασα την πρώτη σελίδα. Δεν διάβασα, όχι. Δεν τη διάβασα. Λέει Ζαγόρα Κόλκα Τσαλτίδη. Πάλι σε κλωτσό, συγγνώμη φίλε. Τρεις κλωτσιές με έχει δώσει μέχρι τώρα. Ναι. Σου είχε λείψει λίγο όμως. Εντάξει. Θα κάνω σταυροπόδια την άλλη χρήση να τη συγγνώμη. Είναι αρχίσω εγώ τις κλωτσιές μόνο. Και βαρύ πόλη. Αλήθεια είναι και 23-10. 2:87:88. Έτσι. Μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Δίνουμε και 5 στυριάκια για το αυριανό φιλικό του Μπασκετικού Άρη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για το αυριανό παιχνίδι στο Παλέ. 7 η ώρα. Θα έχουμε και εισιτήρια για το μάτς με το Λεβαδιακό, χρειάζεται να φαντάζομαι τις επόμενες μέρες. Από αύριο θα δίνουμε. Από αύριο θα δίνουμε και εισιτήριάκια για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Για να σας στείλουμε κούτρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, για να δείτε την αρμάδα του Πάκο Ερέρα. Λοιπόν, τι. Μαζί και εγώ θα δέρνω. Εγώ θα δίνω ξύλο μαζί. 0-1. Ανώμαλη προσγείωση στο Βικελίδης. Λοιπόν, δεν συνδυάστηκε με νίκη επιστροφή του Άρη στη φυσική του έδρα. 3-0. Εντάξει, κοίτα, για τον Άρη. Αυτό βέβαια ισχύει και στην Β' Εθνική και στη Γ', αλλά ισχύει και τώρα στην Α' Εθνική. Το όλο θέμα είναι να βάλει το πρώτο γκολ. Μετά όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Απέναντι στις ομάδες με το στυλ του Λεβαδιακού, δηλαδή όπως και με τη Λάρισα και με το Λεβαδιακό, πάνω κάτω το ίδιο θα γίνει. Αν ο Άρης βάλει γρήγορα το πρώτο γκολ, θα ανοίξει. Τι βλέπεις, ρε Χρήστιαν, δηλαδή δεν με ζηλάμε μια μπάλα, ρε φίλε, και εσύ μου βλέπεις. Εγώ μια μπάλα βλέπω. Ναι. Δύο μπάλες. Μια μπάλα από εδώ, μια από εδώ. Δύο μπάλες. Φίλε, βλέπω το νέο Ρώσο σεντερφόρ εδώ πέρα. Εξαιρετικός. Μάλιστα. Αφού έχουμε το δικό μας, ρε φίλε, τώρα, γιατί βλέπεις από τις. Τον δικό μας. Τον ποδοσφαιριστό. Α, δεν τα βλέπεις, λοιπόν. Κυρία Κολάσο. Που ανέβασε όταν αφήσει τη Χαλκιδική αβέρτα από τον κύριο. Εξαιρετική, μπράβο. Καλά έκανε, καλά πέρασε. Και ο Ματέο Γκαρσία.
Λοιπόν, και ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος έχει πάρει τέτοιο. Ο Σόουζα, ξέρεις τι γίνεται τώρα, έχει υιοθετήσει το Βίτορ, συσσαγωγικά. Τον έχει πάρει και μου γίνει αυτοκόλλητη. Μαζί, μετά την προπόνηση, μαζί το διήμερο φύγανε στη Χαλκιδική. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τον Βίτορ και βοηθάει πολύ ο Σόουζα σε αυτό. Ότι δεν ξέρει ούτε αγγλικά. Και έχει ένα θεματάκι λίγο. Δηλαδή, έχω δύο αριστερά εξτρέμ που δεν ξέρουν αγγλικά. Και έχει ένα θεματάκι λίγο στη συνεννόηση και στις προπονήσεις και βοηθάει πολύ ο Σόουζα σε αυτό το κομμάτι. Για να είναι κύριε παιδί μου, λίγο να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί και πιο γρήγορα. Ο Βραζιλιάνος fullback, ο οποίος ήταν από τα κέρδη του φιλικού της περασμένης Παρασκευής με τον Αγροτικό Αστέρα. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτόν. Αργά ή γρήγορα να παίζει και αυτό σε ένα επίσημο παιχνίδι. Τι έχει ανοίξει, Χρυσά? Το site του Ολυμπιακού, φίλε. Γιατί? Βλέπω τις τιμές. Μάλιστα. Κατασκοπία. Για τα διαρκείας. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχει και τέτοιο. Τι? Έχει, βλέπω και διάφορες άλλες προσφορές. Βλέπεις εδώ πέρα ακριβώς που θα κάτσεις. Ακριβώς είναι ωραίο το σχεδιάγραμμα. Αυτό το κάνει και ο Άρης του χρόνου. Τα δημοσιογραφικά που είναι. Λοιπόν, ωραία, 3, 4, 5, 6, 7, 50 ευρώ κάνει το διαρκείας. Νορμάλ. Πολύ νορμάλ. Τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι, πραγματικά. 21-22. Γιατί όμως τόσο χαμηλά το έχει ο Ολυμπιακός? 130. 4, 5, 6, 7, το πέταλο. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω γιατί το έχει τόσο φθηνά. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός καταρχήν πολύ μεγαλύτερο γήπεδο. Ναι. Έτσι. Πολύ βασικό. 1, 2, 8, 19 αυτές εδώ πέρα, οι αυτές που είναι δίπλα από τα πέταλα, είναι πολύ μεγαλύτερη η τιμή, ενώ εσύ δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Δηλαδή εσύ δίνεις 120 όλο εκείνο το παιδί και είναι όλο εδώ αυτό το πέταλο. Ο Ολυμπιακός ναι μεν δίνει 50 ευρώ εδώ στο πέταλο των φανατικών, στην τρία ας πούμε να το πούμε, έτσι. Στο απέναντι πέταλο δεν το έχει 50 ευρώ. Πώς το έχει? Στο απέναντι πέταλο φίλε, 23, 22, 21, περίμενε το εδώ, 21, 130. Ναι. Δηλαδή δίνει μόνο στη θύρα 7 στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος πολύ ναι. απλά. Τα δίπλα από τη θύρα 7 τα δίνει 145. Που εσύ και αυτά, τα 145, έχεις 120. Ναι. Τις κεντρικές, 11 και 17, που δεν είναι οι κεντρικές, είναι στο ύψος των goal post, για να καταλάβεις. Τον περιοχών. Πλάγια των περιοχών. Ναι. 2,40. Στην απέναντι πλευρά, στη θύρα 2 δηλαδή. Τις κεντρικές εκεί... Τη δίνει 3,25. Δηλαδή τη θύρα 2 του την έχει 3,25 και το κέντρο της θύρας 2 το έχει 4,20. Γιατί όλοι στέκονται. 50 ευρώ έβγαλε εισιτήριο Ολυμπιακός. 50 ευρώ έβγαλε. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 εισιτήρια. Οι φανατικοί μπαίνουν εκεί. Ναι. Πριν στη θύρα 7. Στη θύρα 2 λοιπόν. Πόσο το έχει ο Άρης, το διαρκείας, στο κέντρο, 4,20. Στη θύρα 7, που πριν έλεγε εσύ τι και πώς, 6,85. Το VIP 1,200 και το καλύτερο VIP που είναι από πάνω, 2,200. Και τα family τα δίνει 190, 2,45, 3,25, 3,80. Έτσι. Και εισιτήριο παιδιού δίνει 55 ευρώ. Δίνει διαρκείας 55 ευρώ. Ναι. Άρα, μη στεκόμαστε μόνο στο 50-άρικο. Πέρα ότι έχει τη δυνατότητα με όλα αυτά τα έσοδα που τα οποία έχει. Έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό λοιπόν. Αλλά βλέπω ότι έχει σωστή κατανομή. Έχει γίνει δουλίτσα εδώ. Ναι. Γιατί δύο βλέπεις. Η αντίστοιχη δύο έχει το 18. Το 17, το 16, το 15, το 14, το 12, το 11 και το 10. Και εδώ έχω 1, 2, 3, 4, 5. 5 διαφορετικές τιμές έχει μία θύρα εκεί στο Καραϊσκάκι. Σωστά θα επισημάνει κάποιος, φίλε, εδώ υπάρχει Ευρώπη όμως. Εδώ υπάρχει Ευρώπη. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Την άλλη, εγώ λέω ότι αν του χρόνου υπάρχει με το καλό Ευρώπη για τον Άρη, θα μπουν και θα είναι πιο προσιτές οι τιμές. Αναλογικά. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί μου το στείλει ένας φίλος και μου είπε ότι δες τις τιμές και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο
στο 50 εκεί. Και αυτή κανονικά τα άμκα και τα λοιπά όλα. Ό,τι προβλέπετε από το νόμο. Και υπάρχει επίσης συνδρομή για τον εραστέχνη. Πληρώνουν κανονικά. 50, όχι 10. Που έχουμε, γιατί γκρινιάζαμε εμείς. Ναι. 50 με εξαίρεση τις θύρες 3 και 7, που είναι τα VIP του στην εκεί, που είναι η θύρα 7. 100 ευρώ θύρες 3 και 7. Α, είδες. Άρα δεν κάνει 50. Κάνει 150. Όπα. 150 κάνει. Απλά τα 100 τα στέλνει στον εραστέχνη. Άμα στη θύρα 3. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτό το οποίο είπε ο Ερλέκα χθες στους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση έγινε δήλωση. Διαβάζω τώρα σε κάποια στιγμή, διαβάστε τη δήλωση του Πάκου Ερλέκα. Ποιο ρε φίλε. Ότι είπε στους παίχτες ότι... το δήλωσε στους ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν είναι δήλωση, άλλο η δήλωση και άλλο η ομιλία. Έχει διαφορά, έκανε μια ομιλία στην ομάδα. Κάποιοι το παρουσιάζουν ως δήλωση. Έλα μωρέ τώρα, είδαν σε εισαγωγικά ότι το έβαλε στο λαμπαουτάρι, το κάνανε copy-paste από το λαμπαουτάρι όπως κάνουν κάθε μέρα και μπερδεύτηκαν τα παιδιά. Εντάξει. Έχετε ακόμα 10 λεπτά για να πάρετε τα εισιτηριάκια για το παιχνίδι του αυριανό. Έχουμε και άλλους φίλους να στείλουμε στο Nick Gales Hall, να δείτε τον Άρη στο παιχνίδι μπάσκετ με τον... Τούρκο αντίπαλό του. Με την Μπουκυξεκή. Αυτήν. Λοιπόν, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Αυτό το έσχος που παίζω. Τι έχεις βάλει από πίσω, ρε. Τι. Καλά έκανες και άλλαξες το χαλί, βέβαια. Εντάξει, γιατί δεν ακούγεται. Τι είναι αυτό το έσχος. Αλλά αυτό είναι χειρότερο, πραγματικά. Τι μπάσκετ. Basket City έγινε. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Θα τα βάζανε τέτοιο. Μπορεί με το Μοσχοβίτη. Ποιο τα διαλέγει, αν δεν τα διάλεξε αυτά. Δεν ξέρω, φίλε. Μόνο μπουζούκια θα βάζει, φίλε. Όχι. Όχι, Δημήτρη μου, όχι. Θα σου κάνω εγώ μια playlist. Τη φέρω εδώ πέρα, την βάλουμε. Από το να παίζουμε την άλλη, την κενά, κενά, κενά. Κενά, κενά, κενά. Αριφέ, αριφέ, αριφέ. Φτάδε, μόνο εσύ νομίζω ότι λέει αριφέ. Και κενά, κενά, κενά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Μαζί θα φύγετε. Να φύγω. Πώς μείωσε. Τι γελάς. Αου. Λοιπόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος χτυπάει τα πόδια του. Έχω μια... Έχω ένα θέμα υπερκινητικότητας, όχι. Έχω ένα θέμα υπερκινητικότητας, Ρίσανδρα. Σε πάω μια ένεση. Ωραία. Λοιπόν. Α, δυνάμωσε λίγο. Δυνάμωσε. Αρετές λέει. Α, εγώ τα ακούω αρετές. Γίνατο. Εγώ τα ακούω αρετές. Γίνατο. Γίνατο. Άλες. Γιατί αν τα ακούσα αρετές θα σφαλιάρα. Αρετές. Άκου. Άρη-τε. Ξανά. Άρη-τε. Άρη-τε. Στην αρχή λέει άρη-θες. Και μετά λέει άρη-θε. Άρη-τε λέει. Άρη-τες. Άρηθε! Περίμενε τώρα για σένα λέει μετά. Την κόμενα. Θα σου κάνουν μήνυση. Η μουσική αστυνομία ρε Χρυσάδο. Δηλαδή για το Θεό. Άρηθε. Άρηθε! Να το πες την κόμενα τώρα που έχουμε. Να και να. Κομμένα και κομμένα. Περίμενα. Ξαναβάλα την αρχή, την αρχή εκεί. Περίμενα. Όχι αρχή, από το ρυθμικό που πιάνει. Θα έρθει στο Βικελίδη. Τρία γκολ θα σου ρίξω, θες δεν θες. Είτε φέρεις υπουργό, πάλι εγώ θα σου το πω. Μένα,
Μπρούνο Γκάμα έχω εγώ, φέρεση τον καμένο. Το λέει ξεκάθαρα η κοπέλα. Κάπου εδώ, όχι έχουμε ακόμα, εντάξει. Βιάστηκα γιατί... Άκου, έπαμε, βγαστικά μετάφραση. Μάτα να φωνάζει, ρε Χρήσανδρε. Άκου. Μη φωνάζει, ρε Χρήσανδρε. Πω, μια εβδομάδα δηλαδή. Τι τραβούς το αφαιρατήρα, μια εβδομάδα που έλειπα. Μια εβδομάδα που υποτίθεται χάδι, έτσι. Άκου. Αλλά μόνο άδεια δεν είχα. Έλα, χαμήλωσε, Σταμάτα. Να μας πει για τα τιμολόγια από τις σκυλοτροφές. Έχω κι άλλο. Αυτό φίλε πάλι τι ήταν. Τα σκυλοτροφές τι ήταν. Να βγει ο φίλος ο Παναγιώτης, δεν πειράζει. Καλύτερα ακόμα αυτά. Αυτό με το σκυλοτροφές τι είναι. Τα τιμολόγια τις σκυλοτροφές, ρε φίλε, εντάξει. Πραγματικά έχω. Πραγματικά ρωτούσα και δύο χθες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα τιμολόγια τις σκυλοτροφές. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτά θα μας πάνε. Λοιπόν. Περίμενε. Τι περίμενε. Περίμενε, εδώ μου έχουν στείλει τέτοιο. Τι. Κράζουν, είπε ο τραγουδάς και... Όχι, εξαιρετική μετάφραση λέει ένας γνώστης. Περίμενε, μου στείλει ένα τραγούδι. Είστε όλοι δηλαδή, για τη μουσική φυλακή είστε όλοι. Λοιπόν, δεν έχει σχέση με τη μουσική μας. Ναι. Μου στείλει ένα τραγούδι, το είπαμε και το πρωί. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι φίλος ακροατής, δεν θα το διαβάσω. Ναι. Μου έχει στείλει μήνυμα που λέει. Ο Μπάορ Κάρα, έχω βίσμα, πρωθυπουργό. Όπου και να παίζω πάντα θα ευνοηθώ. Κάθε μας θα είναι σαν να παίζω φιλικό. Γιατί πάντα θα έχω δίπλα μου τον υπουργό. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραία. Και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Λοιπόν. Ναι, ο κύριος Τσίπρας ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Έκανε μια ομιλία. Άνευ γραβάτα πάλι. Άνευ γραβάτα. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε και το διάλειμμα των 6.30 θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Πολύ δυνατό αυτό. Θα το ψηφίσω. Ναι. Α! Οι πέντε φίλοι που στείλανε. Ωραία. Κερδίζουν και οι πέντε. Ωραία. Αύριο θα σας πάρει η Μαριλής να σας πει τι και πώς. Έτσι, μπράβο. Για να πάτε αύριο, δείτε την αρμάδα του τρέλαρχου. Θα δώσω του Βαγγέλη Αγγέλου. Αύριο το πρωί. Ωραία. Και θα πάει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς ως All About Harrison Air θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.